και δεν θα μιλάμε για τον Υπουργικό Κράτος. Είναι προσωπικό μου σχόλιο. Είναι μια παράμετρος που κανείς μα κανείς ποτέ δεν έλαβε υπόψη. Δεν μπορεί να γίνονται συνέδρια, το κανένα του συνεδριακά υψηλού κόστου. Να γίνονται συνέδρια ιατρικά. Να θέλει εμείς να αναδείξουμε τον πατέρα της ιατρικής και να τον εκμεταλλευτούμε εισαγωγικά έτσι. Και να έρχονται και να βλέπουν αυτό το νοσοκομείο και να αντιμετωπίζονται εδώ με έναν τρόπο που το φανεί. Και όχι ότι ευθύνονται οι γιατροί, όχι ότι ευθύνονται το προσωπικό, παραλαμβάνω, είτε οι χώροι, είτε οι έλλειψη προσωπικού, είτε οι υπερορίε, οι εφημερίε και όλα αυτά, του εξοντώνουν στην κυριολεκτία. Το καλοκαίρι, κυρία Δημητάρη, έχουμε 120.000 κόσμου. Χωρί να δημιουργήσουν κέντρο υγεία, χωρί να μπορούμε πρωτοβάθμια να δημιουργήσουμε πολλά τροχιά καταρχήν, πάρα πολλά τροχιά, και έχουν τα περιστατικά. Εάν γύρω στον Ιούλιο ή Αύγουστο έχει κάποιο που θα ασχολούνται για ήδη να δει εδώ μια μέρα στην εθνική γενική εικόνα, πρέπει να γραφτεί η ορισμία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να ούτε να χρειάζεται χρόνο, ούτε να φαίνεται ότι κάνω κίνηση σε εσά. Απλά σκεφτείτε ποια είναι η πραγματικότητα εδώ πέρα. Όταν είχαμε συζητήσει την αγορά στην Αγγλία, νομίζω ότι αυτά τα κινητήρια δομέ θα είχαν περιγράψει. Έχουν γίνει βήματα, από ό,τι αντιλαμβάνω, την γενική καταρχήν τοποθέτηση τη πολιτική του Υπουργείου, έτσι, και την δική του τοποθέτηση. Ξέρετε, κύριε Διευθυντά, έχουμε, θα σα πω αυτό που παρουσιάζω στο πατέρα τη Μήνυ και τα νησιά που είναι οι μεγάλοι από όλου, διαχείριση όλων των άνθρωπων και προβλημάτων κλπ. Τα νησιά μα είναι μανάκριβα, αλλά και χρυσή του μανάκριβα. Ας πω στο Υπουργείο, το όποιο Υπουργείο, η κυβέρνηση συνολικά από την υπηρετική χώρα που με ένα αυτοκίνητο μπορούν να μετακινηθούν να εξυπηρετηθούν και ρίξτε το βάρος σας και για εθνικούς λόγους παρακαλώ, αυτό να το λαμβάνετε πάντα υπόψη, στα νησιά μας. Έχουμε απόλυτη ανάγκη. Και είμαστε της άποψης ότι το περιφερειακό νοσοκομείο του Δρόμου ναι, πρέπει να είναι όντως, πρέπει να λειτουργήσει το συγκεκριμένο οργανισμό, πρέπει να τεχνηθούν διαδικασίες ώστε να μπορεί να δέχεται και τις πληθυσμότητες. Αλλά εγώ θα ήθελα να μου πει κάποιο, έχετε ποτέ προσπολογίσει οι διακομιδές που συζητήσουν. Πόσο προσωπικό θα μπορούσε να καλύψει το κράτος εάν μειωθούν. Γιατί. Εάν μειωθούν, όχι να κοπούν, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχουμε τις γενικές να αντιμετωπίσουμε όλα τα περιστατικά. Εάν μειωθούν, εγώ θα σας έλεγα το ίδιο και διακομιδές. Θα είχαμε διπλάσιο προσωπικό εδώ. Για γιατρούς, είναι ιδιαίτερο στο νησιό μας, αυτό δεν είναι λάθος. Πολύ σοβαρά είναι. Παράδειγμα, εγώ πιστεύω ότι θέλω να κλέψω το χρόνο. Η κατάσταση έχει φτάσει στο μη παρέχει. Και να ξέρετε ότι εάν σύντομα προβλέπετε τη στόλη, ειλικρινά σα μιλάω, και είχα δει και την προηγούμενη φορά στην συνάντηση που είχα και με την Υπουργό και με τους δύο υποδιοικητές, ότι κάτι αλλάζει. Κάτι αρχίζει να φαίνεται. Πώς γνωρίζοντας. Λοιπόν, άμεσα μέσω του Δευτέρα να φάνηκε ο νησιοπαιδιάτης που είπατε, βέβαια έχουμε έναν τελικά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε δύο. Έχουμε δύο. Θα πάρουμε έναν και μετά πάλι. Άμεσα κάντε κάτι με την υπουργεία τώρα το καλοκαίρι, δεν τη βάζουμε τέτοια μας καλοκαίρι. Τώρα, άμεσα, να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, οι πολίτες μας, έχω και την ήθελο, βέβαια που δεν μιλάμε καθόλου. Είναι γρήγορα, είναι κοντά. Θα αντιστοιχθούμε την νέα σύντομα και θα στείλουμε σε λειτουργίες τεχνολογικών χάρμα. Ναι, γιατί είναι ένα σχέδιο τελικό εδώ πέρα. Και σήμερα είναι η ανοιχτή αγκαλιά εκεί και με δικό μας γιατρό την κάλυψα που διαθέσαμε. Ναι, αλλά η ανοιχτή αγκαλιά ή η γαλινός δεν μπορούν να εξυπηρετούν τα περιστατικά τα έργα. Θα βγάλουν και τις τακτινογραφίες. Εκεί υπάρχει ήδη το μηχάνημα, θα εκπαιδευτεί το προσωπικό, οπότε θα εξυπηρετούνται για να αποκτούν τα ταξίδια για μια απλή ακτινογραφία. Ακτινολόγο έχουμε ένα που είναι και τεχνολογικό και σωματσονικό. Τρέχει με εξέλιξη ο διαγωνισμός, οπότε σχετικά σύντομα πιστεύω να έχουμε κι άλλο. Αν χρειαστεί θα μας στείλουν και πέρα από την